μεγάλους εργασίες νομάτων, ένα από τα μεγαλύτερα της Ευρώπης και του κόσμου θα έλεγα. Καθημερινά στο κέντρο εξεργάζεται η ΔΑΠΟΥΣ περίπου στο 1 εκατομμύριο κιλιάτομα. Συντηρήσεις στο δίκτυο γίνονται τακτικά, γιατί είχαμε πλημμύρες. Συντηρήσεις δεν γίνονται τακτικά, γιατί δεν υπάρχει το απλούστατο δυναμικό. Δηλαδή έχει γίνει μια επένδυση σε δικτυοφόρα, μπορούμε να σας δείξουμε από την προηγούμενη διοικητική και την διοίκησή σας, γύρω στα 11 εκατομμύρια ευρώ. Αλλά δυστυχώς λείπει το εργατικό προσωπικό εκείνο που θα μπορέσει να βγει και να αξιοποιήσει αυτά τα δικτυοφόρα. Πληρώσαμε 4 χρόνια την εγκατάλειψη. Οι τελευταίες προσλήψεις γίνανε από την κυβέρνησή σας. Ένα μεγάλο κομμάτι των εργαζομένων στην ΕΔΑΠ με ευέλικτες μορφές εργασίας είναι το 1/5 περίπου, 20%. Είναι σε όλη την ΕΔΑΠ με ευέλικτες μορφές εργασίας. Αν συνυπολογίσει κάποιους και αυτούς οι οποίοι είναι και με δελτία παροχής υπηρεσιών αλλά και μέσω εργολάβων, είναι πολύ μεγαλύτερο το ποσοστό. Αυτή η δεύτερη κάλπη είναι η πιο κρίσιμη κάλπη και δεν κρίνονται κόμματα και πρόσωπα μόνο, κρίνονται οι ζωές μας. Το ποιο κόμμα θα κυβερνήσει έχει να κάνει κυρίως με το ποιο πρόγραμμα θα κυβερνήσει, ποιο σχέδιο θα κυβερνήσει. Και εμείς πιστεύουμε ότι υπάρχουν κάποια αγαθά που πρέπει να είναι υπό δημόσιο έλεγχο. Ότι δεν πουλούνται και αγοράζονται όλα σε αυτή τη ζωή. Αντιθέτως, η άποψη του πολιτικού μας αντιπάλου, της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Μητσοτάκη, είναι ότι ακόμα και το νερό μπορεί να είναι αντικείμενο εμπορικής εκμετάλλευσης. Μπορεί να πουλιέται και να αγοράζεται στη λογική του κέρδους. Και δεν το έκρυψε αυτό όλο το προηγούμενο διάστημα. Το έκρυψε όταν μετά την τραγωδία των Τεμπών έφερε στη Βουλή σε ένα κλίμα έντασης κοινωνικής εκείνη την περίοδο το σχεδιασμό του για τη δημιουργία ρυθμιστικής αρχής για το νερό που ήταν το πρώτο βήμα για την ιδιωτικοποίηση του νερού. Είναι κρίσιμο το νερό να είναι προσβάσιμο από όλους. Θέλω να δεσμευτώ απέναντί σας για ένα πράγμα. Στόχος μας και σχέδιό μας και πρόγραμμά μας είναι η κατάργηση αυτής της ρυθμιστικής αρχής. Δεν έχει νόημα να υπάρχει ρυθμιστική αρχή για το νερό και τα απόβλητα. Δεύτερον, η ΕΙΔΑΠ και η ΕΙΑΔ θα παραμείνουν δημόσιες, θα στηριχθούν με ενίσχυση προσωπικού, με τις απαραίτητες προσλήψεις και θα φύγουν από το υπερταμείο. Το τρίτο πράγμα το οποίο θέλω να δεσμευτώ απέναντί σας είναι ότι θα στηρίξουμε τους εργαζόμενους και τις σχέσεις εργασίας. Είναι κρίσιμο να δούμε αν την επόμενη μέρα θα έχουμε σχέδιο για τη στήριξη των εργαζόμενων, για την εφαρμογή της εργασιακής κανονικότητας ή θα προχωρήσουμε στην περαιτέρω ασυδοσία, στη ζούγκλα, ας μου επιτραπεί ο όρος, στον χώρο της εργασίας. Να λοιπόν τι έκανε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αυτά τα 4 χρόνια. Πράγματι έφερε κάποιες φοροαπαλλαγές για τους πλούσιους, για τους ισχυρούς και λαιλάτισε μέσα από την έμεση φορολογία το εισόδημα της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας, κυρίως των μισθωτών, των εργαζόμενων. Το ζείτε στην τσέπη σας. Το ΔΕΛΤΑ είναι αυτό που τους ενοχλεί, το δημόσιο. Το ξυλώσαν από τη ΔΕΗ, θα το ξυλώσουν και από όλες τις κρίσιμες δημόσιες υπηρεσίες που παίζουν κρίσιμο ρόλο για τη ζωή και την ασφάλεια της κοινωνικής πλειοψηφίας. Σας καλούμε λοιπόν να ενώσετε τις δυνάμεις σας με τις δικές μας δυνάμεις. Για να ανατρέψουμε αυτόν τον πολιτικό συσχετισμό, για να φέρουμε ένα νικηφόρο αποτέλεσμα προς όφελος του λαού, όχι προς όφελος δικού μας, προς όφελος της κοινωνίας και σε κάθε περίπτωση για να μην σβήσει η ελπίδα της δικαιοσύνης σε αυτόν τον τόπο. Για να μπορούμε να αγωνιστούμε και την επόμενη μέρα για τη διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα του νερού. Να μπορούμε να αγωνιστούμε για τα κοινωνικά μας δικαιώματα. Να μπορούμε να αγωνιστούμε για περισσότερη δημοκρατία. Να μπορούμε να αγωνιστούμε προκειμένου να προασπίσουμε το δικαίωμα των παιδιών μας, των εργαζόμενων, στην ελπίδα και στην πρόοδο.